Αποκαλύψαμε προηγούμενος, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας. Καλή σας μέρα, κύριε Νεφελούδη. Ο λόγος βεβαίως που σας καλέσαμε εδώ πέρα, νομίζω ότι θα θέλαμε ένα πρωτοσχόλιο πριν πάμε στα δικά του για το θέμα της διαπραγμάτευσης και της δεύτερης αξιολόγησης. Γιάννη, είναι και δικό του, δηλαδή το θέμα βεβαίως, το εργασιακό που βάζουν. Διότι μπαίνει στο και αναρωτιόμαστε σε αυτή την πλάστικα. Ανάμεσα στα καλά και στα κακά ή στα μέτρα και τα αντιμέτρα. Όταν σου λένε, ας πούμε, να αυξήσεις το ποσοστό των απολύσεων, είναι αντίβαρο οι συλλογικές συμβάσεις? Δηλαδή μπορεί να το συζητήσει να το συζητήσουμε, ναι. Κερδίζοντας συλλογικές συμβάσεις. Να το συζητήσουμε. Καταρχήν, εντάξει, ξέρουμε πολύ καλά τη γνώμη που έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι θεσμοί για τον για το ποσοστό των ομαδικών απολύσεων. Εμείς στο κομμάτι αυτό έχουμε μια πάρα πολύ καλή συμμαχία που αποτυπώθηκε με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ξέρετε, όπου δεν τετέθη εκεί, παρότι οι φήμες λέγανε άλλα πράγματα που μας λέγανε, το θέμα του ποσοστού. Εκεί λοιπόν ισχυροποιείται η θέση της κυβέρνησης, διότι νομοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ονομάτευσε έτσι, ότι υπάρχει θέμα διοικητικών εγκρίσεων για το ποιος. Και επίσης ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει μια δημόσια αρχή και δεν συνδέει τις απολύσεις σωματικές, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λέτε για την υπόθεση Λαφάρς, την απόφαση της υπόθεσης Λαφάρς που είχε πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ακριβώς. Είναι οδηγός, είναι πιλότος αυτή η απόφαση και επίσης αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει θέμα προσχήματος της οικονομικής κρίσης για να γίνονται ομαδικές απολύσεις. Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Θα ήθελα να πω ότι Να δούμε τι σημαίνει το ποσοστό για τις σωματικές απολύσεις. Εγώ έχω χειριστεί περίπου 400 τριμερείς συναντήσεις με σωματεία, συνδικάτα και εργοδοτικές οργανώσεις από τον Μάρτιο του 2015 μέχρι σήμερα. Ούτε μία φορά δεν είχαμε θέμα σε συζήτηση για ομαδικές απολύσεις, εκτός από την περίπτωση της Softex που έκλεισε όταν έκλεισε την επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν θα αφήσουν, εκτιμάτε, κύριε Νεφελούδη, θέμα ομαδικών απολύσεων? Και ο ΣΕΒ, ενώ στην αρχή έλεγε αφήστε το αυτό το θέμα, άρχισε σιγά σιγά για παράδειγμα είναι πολύ θορυβημένη η τραπεζό υπάλληλη. Αυτό για σωστό, το τι θα γίνει. Σωστό. Εκεί το θέμα περιμένουμε και την επικεφαλή τώρα. Έτσι. Όπου οι διαθέσεις της είναι άγριες. Ακούστε, δεν έρχεται. Για να είμαστε σαφείς με καλά μαντάτα και πολύ ειλικρινείς, το θέμα των ομαδικών απολύσεων τέθηκε παλαιότερα και σήμερα τίθεται κυρίως έχοντας σαν στόχαστρο τον χώρο των τραπεζών υπαλλήλων. Εμείς είμαστε, αυτό που υπερασπιζόμαστε εμείς είναι το ενωσιακό δίκαιο και η ευρωπαϊκή κανονικότητα στο θέμα αυτό. Είμαστε στο μέσο όρο σε ό,τι αφορά το 5% και η θέση μας είναι ότι δεν πρόκειται να μετακινηθεί από εκεί. Το κλειδί όμως για όλα τα εργασιακά, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το κλειδί για την επαναρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων για τα πάντα, για τον κατώτατο μισθό, για οτιδήποτε, είναι οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Βεβαίως είναι. Εκείνε, αλλά τι θα δώσετε εκείνε, για να τις πάρετε? Ακούστε, δηλαδή, άμα έχουμε ζυγαριά σε όλα, εμάς μας κάτι πρέπει να δώσετε στο εργασιακό. Ακούστε, εκείνο που μας, αυτό που μας ικανοποιεί πάρα πολύ είναι η αναφορά που έγινε και από τα στελέχη των δανειστών, ακόμα και από τον κύριο Ντάιζεπλον, που δεν μας είχε συνηθίσει σε τέτοιες αναφορές, ότι θα επανέλθει η ευρωπαϊκή κανονικότητα σε σχέση με τα εργασιακά ζητήματα. Ευρωπαϊκή κανονικότητα σε σχέση με τα εργασιακά σημαίνει εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και εφαρμογή όλων όσων ισχύουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι και οι ελεύθερες συλλογικές. Είμαστε στο μέσο όρο των του ποσοστού των ομαδικών απολύσεων. Δεν έχουμε λοιπόν ζητήματα από εκεί, κατά την εκτίμησή μου. Μάλιστα. Άρα, εγώ δηλώνω σχετικά αισιόδοξος σε σχέση κατά κύριο λόγο, σας λέω, αν τη δείτε την υπόθεση αγοράς εργασίας, πώς κινείται και σε ποιο επίπεδο απορρίθμισης βρίσκεται, η γιατριά της, η ουσιαστική γιατριά της, θα είναι οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, αυτή η αυθαιρεσία που ισχύει στον εργασιακό χώρο με την έξαρση της ευελιξίας, με την έξαρση των ελαστικών μορφών, θα τελειώσει ακριβώς επειδή θα μπουν σε ισχύ οι διαδικασίες των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Για να δούμε. Λοιπόν, αυτό μένει να το δούμε, γιατί όλα τα στοιχεία. Έχετε ευχάριστα νέα να μας πείτε? Για να ακούσουμε. Για άλλα πράγματα. Ναι, καταρχήν, για άλλα πράγματα. Ναι. Για να ακούσουμε. Γιατί για τις ελαστικές σχέσεις τα στοιχεία που βγήκαν είναι ότι σαρώνουν. Ακούστε τώρα το παράδοξο. Στο ετήσιο δελτίο της ΕΡΓΑΝΗ, το ετήσιο του 2016. Μιλάμε για τη μισθωτή εργασία, είτε ορισμένου χρόνου, είτε ορίστου χρόνου, είτε άλλων μορφών ευελιξίας. Η πλήρης απασχόληση καταλαβαίνει το 77%. Υπάρχει, αυτό είναι τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ, τα επίσημα, τα οποία υπάρχουν αναρτημένα και στο site του Υπουργείου Εργασίας. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με τις μηνιαίες αυξήσεις των μορφών της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, που έχει επηρεάσει σε έναν βαθμό, γιατί δεν είναι καλό ποσοστό η μερική εκπεριτροπής απασχόληση να είναι στο 22,5-23%, γιατί αυτή είναι η αναλογία. Βαίνει αυξανόμενη ακριβώς επειδή εφαρμόζονται αυτές οι παλιές πολιτικές. Εγώ τα στοιχεία που έχω, αν μου επιτρέπετε,
54,5% των νέων θέσεων εργασίας, δηλαδή 1.250.000 θέσεις, αφορούν μορφές ελαστικής εργασίας. Ακούστε. Και 45%, 1.000.000 θέσεις, αφορούν πλήρη απασχόληση. Να σας εξηγήσω τι εννοώ, ναι. Γιατί αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον. Στα ετήσια στοιχεία των ροών μισθωτής εργασίας του 2016, από τις απογραφές των επιχειρήσεων που έγιναν τον Οκτώβριο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι επιχειρήσεις εγγράφονται στο σύστημα Εργάνη μία φορά το χρόνο, Οκτώβριο με Νοέμβριο. Ναι. Εγγράφηκαν το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων της ελληνικής επικράτειας και οι επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου και της αυτοδιοίκησης. Εκεί τα ποσοστά της πλήρους απασχόλησης είναι σε αυτά το επίπεδο που σας λέω. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα, ναι, είναι στο όταν εντάσσονται στα ισοζύγια τη δημιουργία των νέων θέσεων απασχόλησης, οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται έχουν υψηλό ποσοστό συμμετοχής της ευελιξίας. Και εκείνη το μεγάλο πρόβλημα. Και να σας πω, κύριε Νεφελούδη, όμως δεν αποτυπώνεται και η μαύρη εργασία σε αυτά τα στοιχεία τα οποία λέτε. Έχετε πολύ το δίκιο σε αυτό. Δεν αποτυπώνεται η μαύρη εργασία, όπως δεν αποτυπώνεται και αυτό το οποίο είδαμε πρόσφατα να λένε ότι πληρώνονται με κουπόνια και πληρώνονται με προπληρωμένες κάρτες Βουλγαρίας και Κύπρου. Αυτό είναι μια μεγάλη υπόθεση. Έχουμε ανοίξει ένα μέτωπο με αυτό. Είμαστε σε πλήρη γνώση και το ποιοι είναι αυτοί, ποιες εταιρείες, πώς γίνεται. Και σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που είναι ασφαλισμένοι, το πετύχαμε σε έναν χρηματοπιστωτικό φορέα στη Θεσσαλονίκη αυτό που λέτε, το τελευταίο με ασφαλισμένους στη Βουλγαρία να δουλεύουν στην Ελλάδα, παράνομο. Είναι παράνομο το να μπορεί να υποκαθιστά μισθό ο εργοδότης με κουπόνια και άλλες τέτοιες. Γιατί αν βέβαια κάνει μια σύμβαση εργασίας, μια εταιρεία και πέραν του μισθού δίνει ως μπόνους κουπόνια κτλ., δεν μας πειράζει καθόλου, είναι μια πρόσθετη παροχή. Αλλά αν υποκαθιστά το μισθό με κουπόνια κτλ., είναι παράνομο, το κυνηγάμε, έχουμε πλήρη γνώση και θα κάνουμε και ανακοινώσεις σε δημοκρατικό διάστημα. Θέλει ονόματα ο κόσμος. Προφανώς. Και θέλει να τους χτυπήσετε αυτούς, εννοώ με την έννοια να σταματήσει αυτή η αυθαιρεσία. Ξέρετε πολύ καλά ότι και η δική μας τακτική και το διότι έχω... αν δεν το κάνετε εσείς ως ηγεσία, δεν είναι εύκολη αντιλαμβάνεστε καταγγελία. Ότι εγώ ως εργαζόμενος που έχω ανάγκη τα 10 ευρώ για να ζήσω, να πάω στην οικογένειά μου, δεν θα κάνω τον ήρωα να πάω να κάνω καταγγελίες. Και όταν δεν βλέπω ότι να πηγαίνει και κανένας στον εισαγγελέα. Καλά, υπάρχει τρόπος καταρχήν να ανώνυμες καταγγελίες να γίνονται στο 15-5-12 και να επιλαμβανόμαστε εμείς. Ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ είμαι από αυτούς οι οποίοι καταγγέλνουν και λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Έχω έρθει σε πολύ μεγάλη σύγκρουση με επιχειρηματικά συμφέροντα που έχουν ακραία παραβατικότητα. Ευτυχώς η δικαιοσύνη ξεκινάει. Και από το Μάρτιο ξεκινάνε τα δικαστήρια σε βάρος του Καρυπίδη στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί. Πάμε τώρα στο θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Και δεκάδες χιλιάδες. Και εκεί, να σας πω πριν πάμε σε αυτό, έχουμε και μια καλή είδηση. Την είπατε χθες το βράδυ στα τελευταία. Για να δούμε λοιπόν την καλή είναι η υπόθεση Μαρινόπουλος Κλαβενίτης. Ναι, βέβαια. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Μπορεί να είναι και πιλότος για την ρύθμιση θεμάτων επιχειρήσεων που ήταν η επιτομή της κρίσης στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Είμαστε ένα βήμα πριν την οριστική ολοκλήρωση της συμφωνίας. Δηλαδή, έχει κλείσει η συμφωνία, έχουν κλείσει τα δικαστήρια. Η επικοινωνία που έχουμε με το σύστημα αυτό λέει ότι μέσα αρχές Μαρτίου θα πληρωθούν τα δεδουλευμένα ο μισός Δεκέμβριος, Γενάρης, Φλεβάρης για να τελειώσει αυτή η εκκρεμότητα με τους εργαζόμενους, ενώ τους παλιούς εργαζόμενους του Μαρινόπουλου, εντάξει. Είμαστε σε μια διαδικασία και με το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία επιχειρησιακή σύμβαση. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την κατοχήρωση του ρόλου των εργαζόμενων. Και ευχόμαστε όλη αυτή η μεγάλη προσπάθεια που πέρασε από πολύ μεγάλες περιπέτειες, όπως ξέρετε, ναι, να μπορέσει να πάει καλά. Μια και αναφέρατε αυτό, τι γίνεται με τους εργαζόμενους της ηλεκτρονικής. Της ηλεκτρονικής. Ναι, γιατί οι άνθρωποι πήγαν να πάρουν τα λεφτά τους από τις κατασχέσεις, τους είπαν όχι, λέει, προηγούνται οι τράπεζες και κυνηγάγανε και ήταν στα δικαστήρια. Κερδίσανε το τελευταίο. Το τελευταίο το κερδίσανε, αλλά δεν έχει σταματήσει, κύριε Νεφελούδη. Αυτό έχετε δίκιο. Έχουμε δύο πράγματα. Το ένα, ότι κερδίσαν οι εργαζόμενοι της ηλεκτρονικής, με τους οποίους έχουμε άμεση συνεργασία νομικά στα δικαστήρια, την προτεραιοποίηση της δικής τους, αν θέλετε, καταβολής των αποζημιώσεων. Και δεύτερο, προσπαθούμε να βρούμε την νομική φόρμα, θα το κάνουμε όμως, να ενταχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του προγράμματος για το μη παγκοσμιοποίησης. Έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν είτε μια επανειδίκευση, είτε να μπορέσουν να φτιάξουν μια σειρά δραστηριότητες και τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι να βρουν και μια οικονομική ανάσα για ένα χρονικό διάστημα. Λοιπόν, πάμε τώρα ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας. 73.000 άνθρωποι έχουν πάρει δάνεια και υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια τεράστια πρωτοβουλία που ανέλαβε το Υπουργείο Εργασίας. Τη δουλεύουμε με μια ομάδα εργασίας που έχουμε συστήσει από συνεργάτες μου, από στελέχη του ΟΑΕΔ, του ΕΟΣΕΟ κτλ. Εδώ και 1,5 χρόνο. Η πρώτη εφαρμογή, αν θυμάστε, ήταν η ρύθμιση της τελικής τιμής παραχώρησης των κατοικιών στο Ολυμπιακό χωριό.
Μια εκκρεμούσα από το 2004 έγινε το 2016 και ήταν πραγματικά μια μεγάλη υπόθεση. Μια τιμή που ξεκίνησε και από τα 1500 ευρώ και τη κατεβάσαμε εφαρμόζοντας τον νόμο, φανταστείτε, στα 386, το τετραγωνικό μέτρο. Αυτή λοιπόν η υπόθεση μας οδήγησε να πάμε σε μια ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούσαν τους οικισμούς του ΤΕΟΣ ΟΕΚ που ανοίξει τον ΟΕΔ σήμερα. Αφορά περίπου 50, όσο το νούμερο που είπατε περίπου των οικιστών στην Ελλάδα, είναι περίπου 156 οικισμοί οι οποίοι είναι σε εκκρεμότητα. Μιλάμε για μια απόλυτα δραματική κατάσταση. Οι άνθρωποι ουσιαστικά έχουν κάτι προσωρινά παραχωρητήρια κατά παράβαση του νόμου που ίσχυε τότε το 22-24-94. Γιατί εκεί ο νόμος έλεγε ότι με το που παραδίδεται το σπίτι, δίνεται και το οριστικό παραχωρητήριο. Έτσι έπρεπε να γίνει και καθορίζονται οι τρόποι πληρωμής. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα και ο ΑΕΤ να χάνει λεφτά. Δεν εισέπραξε ποτέ. Yeah. Παρά μόνο το 10, το 5, το 6% από το κόστος αυτών των κατοικιών. Και οι άνθρωποι να αισθάνονται όμοιροι. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Ποια είναι η λύση? Τι λοιπόν, έγινε, λύση, ποια είναι, εμείς... όλα αυτή η υπουργική με τις 12.000, τι είναι? Ακούστε τώρα. Εμείς τι κάναμε? Κάναμε καταρχήν, προσπαθήσαμε να καταγράψουμε το φαινόμενο. Να δούμε τι συμβαίνει. Ναι. Σε ποια έκταση είναι. Και απαλλάξαμε, αυτός είναι ο πυρήνας της σκέψης του Υπουργείου, της υπουργικής απόφασης, για να φτάσουμε σε μια θεαματικώς μειούμενη τελική τιμή, αφαιρέσαμε το κόστος κατασκευής που δεν αφορούσε τους δικαιούχους. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο υπερβάσεις και αναθεωρήσεις τιμών έπρεπε να είναι. Να επιβαρύνουν το κόστος της κατοικίας. Για ποιο λόγο, δεν έχει συμβεί πουθενά πολεοδομικά αυτό το πράγμα, οι κοινόχοι στη χώρα, για παράδειγμα οι δρόμοι κτλ., θα έπρεπε να επιβαρύνουν το κόστος της κατοικίας. Για ποιο λόγο θα έπρεπε ενδεχομένως οι διαδικασίες, το κόστος της γης, που αγοράζεται με 2 ευρώ το τετραγωνικό και μπαίνει μετά στην αντικειμενική αξία και υπερπολαπλασιάζεται, να επιβαρύνει την κατοικία. Αυτά λοιπόν τα αφαιρέσαμε από τη διαδικασία της καθορισμού της τελικής τιμής. Και πραγματικά το αποτέλεσμα και η Υπουργός η ίδια από την αφαίρεση όλων αυτών των ποσών έκανε και μια έκπτωση λόγω της κρίσης 10% στην τιμή που είχε βγει τότε. Την Τρίτη το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΕΔ, με πρόταση που επεξεργάζονται και οι υπηρεσίες του ΑΕΔ και η δική μας ομάδα εργασίας, θα καταλήξει στην πρόταση προς την Υπουργό για την τελική τιμή. Θα είναι θεαματικά μικρότερη από τα 550 ευρώ κατά μέσο όρο που ισχύει στα πανελλαδικά για τους οικισμούς. Θεαματικά μικρότερη. Πότε θα έχουμε οριστική απόφαση? Την Τρίτη το απόγευμα θα έχουμε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΕΔ, ναι, που θα εφαρμόζεται με βάση πότε, αυτό. Και πότε θα εφαρμοστεί? Πότε δηλαδή η διαδικασία θα το δουν στο πορτοφόλι τους? Ακριβώς. Η διαδικασία εφαρμογής θα ξεκινήσει άμεσα, αφού συμπληρωθεί με μια νέα υπουργική απόφαση ο τρόπος αποπληρωμής και εκεί γίνεται η μεγάλη δική μας παρέμβαση. Κάνουμε πολύ μεγάλες παρεμβάσεις ό,τι αφορά την επιμήκυση των δόσεων. Μέχρι σήμερα δηλαδή υπήρχαν για όλους τους ανθρώπους 240 δόσεις, θα πάνε άλλες 120-360. Θα υπάρχουν πάρα πολύ ευνοϊκές ρυθμίσεις για την υπόθεση ειδικών ομάδων, πολύτεκνοι, μονογονιακές οικογένειες, άτομα με ειδικές ανάγκες κτλ. Με σοβαρότατες μειώσεις, περικοπές των οφειλών που έχουν απέναντι στον ΟΑΕΔ. Όχι μόνο στο όξο, δηλαδή και στο κεφάλαιο. Βεβαίως. Στο κεφάλαιο καταρχήν, γιατί θα πάμε και σε μια διαδικασία ρύθμιση, την κοιτάμε νομικά, σε ό,τι αφορά τους τόκους, τους τόκους υπερημερίας κτλ. Να φανταστείτε, κάναμε μια άσκηση και είδαμε ότι αν συνυπολογίσει κανείς το άλικτο κεφάλαιο, αν συνυπολογίσει ότι ήθελε να εισπράξει με βάση τις δόσεις και τις τόκους υπερημερίας, το συνολικό ποσό υπερβαίνει κατά. Ξεπερνάει το σύνολο του κόστους των κατοικιών. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να είναι διαχειρίσιμο. Άρα λοιπόν κάνουμε μια γενναία παρέμβαση στον τομέα αυτό. Υπολογίζοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ίδιων χαρακτηριστικών σε όλη την Ελλάδα, γι' αυτό βγάζουμε μια ενιαία τιμή για όλη την Ελλάδα, είναι εργαζόμενοι με τα ίδια χαρακτηριστικά, ασχέτως του αν είναι νευροκόπη, ξέρω εγώ, ή αν είναι στην Καλαμάτα, έχουμε καμιά σημασία. Και επίσης προσπαθούμε να απελευθερώσουμε αυτόν τον κόσμο. Έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς οικιστές, είχαμε πάει και επιτόπου δηλαδή, να απελευθερώσουμε αυτόν τον κόσμο από αυτόν τον βραχνά, είτε τη μη αποπληρωμή, είτε ότι να κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του. Είτε το να είναι σε ένα διαρκές άγχος. Για παράδειγμα, έχει πάρει κάποιος ένα σπίτι, θέλει να το μεταφέρει στο παιδί του. Και δεν μπορεί. Μπορεί να το μεταφέρει κληρονομικά, δεν μπορεί όμως να δώσει ένα ποσό, να πάρει ένα ποσό, ένα δάνειο από την τράπεζα για να κάνει επισκευές. Γιατί αυτό το σπίτι δεν μπορεί, δεν το έχει. Να καταλάβουμε κάτι ακόμα έτσι, που έχει ένα ενδιαφέρον. 5 χρόνια έχουν περάσει από τότε που καταργήθηκε ο οργανισμός, από το 2012. Έτσι. Ναι. Αυτό θεωρείται ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Δηλαδή, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Είναι θετική αυτή η ιστορία, γιατί αυτός είχε ένα κοινωνικό ρόλο έτσι, μέσα στην ελληνική κοινωνία. Ναι. Και ξαφνικά, ενώ πληρώνουν, βάλανε μετά από κάποιους μήνες, βάλανε και πληρώνει ο κόσμος. Δηλαδή πληρώνει το ΙΚΑ, εργαζόμενοι, πληρώνουν δημοσιοί υπάλληλοι. Mm-hmm. Έτσι, πληρώνανε εισφορά για αυτά τα πράγματα.
Αυτές τις φορές συνεχίζουν να τις πληρώνουν. Τα προγράμματα όμως δεν υπάρχουν. Τα προγράμματα έχουν σταματήσει να υπάρχουν σε αυτή την ιστορία. Αυτό εξετάζουμε αυτές τις διευθυντικές. Διακοπές. Έτσι, που επίσης περιμένει ο κόσμος. Δηλαδή έχουμε συνέχεια ερωτήματα κοινωνικού τουρισμού. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Μια σειρά βιβλία, θυμόσαστε. Είσοδο σε θέατρα. Θέατρο, κινηματογράφη, ναι. Πού είναι αυτές. Ακούστε τώρα. Θεωρώ ότι η επαναπροσέγγιση του θέματος που αφορά τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας πρέπει να συνοδευτεί με το τι θα θέλαμε να κάνει ένας τέτοιος οργανισμός. Γιατί τέτοια χαρακτηριστικά στεγαστικής πολιτικής, πολιτικής κατοικίας δεν μπορούν να επαναληφθούν. Όχι υπό την έννοια ότι δεν είναι σίγουρο ακόμα ότι αυτά, η αναπαραγωγή αυτού του μοντέλου, ότι είναι καλή, ναι, και σε σύγχρονη διάσταση. Άρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει για το Υπουργείο Εργασίας και τον ΟΕΕΔ υπόθεση στεγαστική πολιτική. Είναι προφανές ότι υπάρχει ένα στελεχειακό δυναμικό το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για να το συζητήσει κανείς. Ένα λοιπόν από τα κομμάτια τα οποία συζητάμε εμείς είναι το τι για εμάς το Υπουργείο Εργασίας ως η πολιτική ηγεσία σημαίνει στεγαστική πολιτική. Αν υπολογίσετε πολύ παραπάνω σε αυτά που λέτε, ότι στον χώρο πια στον ΟΕΔ εισφέρουν και ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν μπορούμε να μιλάμε πια για εργατική κατοικία. Πρέπει να μιλάμε για κοινωνική κατοικία. Τι χαρακτηριστικά έχει αυτή η κοινωνική κατοικία. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια φάση αναπροσανατολισμού συνολικά, στο να συζητήσουμε το πώς θέλουμε να στήσουμε ένα φορέα, είτε είναι αυτός ο ΟΕΔ ο ίδιος, είτε είναι κάποιος νέος φορέας, να δούμε πώς θα ασκήσει τι και τι πολιτικές. Ναι, εν τω μεταξύ ισχύει ότι τα έσοδα όλα αυτά τα χρόνια. Προφανώς ισχύει. Αυτό θέλουμε είναι 1,2 δις. Και πού τα χρησιμοποιούμε αυτά. Ακούστε, υπάρχει ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο ανέρχεται σε πάρα πολύ υψηλά ποσά, ένα 1,5 δις περίπου. Εμείς προσδοκούμε με αυτές τις ρυθμίσεις που κάνουμε τώρα, γιατί δεν θα ωφεληθούν μόνο οι πολίτες που πραγματικά είναι σε ομερία και θα απελευθερωθούν πλήρως και θα είναι σε πολύ καλές τιμές. Δηλαδή η τιμή θα είναι τιμή έκπληξη για όλους τους οικισμούς στην Ελλάδα. Θα έχει όμως και έσοδα ΟΕΕΔ παραπάνω για να ασκήσει αυτές τις πολιτικές που λέτε. Για να ασκήσει συνολικότερα. Συνολικότερα. Και δεν λέω και πολιτικές για την ενέργεια, όχι. Πολιτικές παροχών για τους εργαζόμενους, τους ασφαλισμένους και τους ελεύθερους επαγγελματίες πια. Μάλιστα. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Κύριε Νεφελούδη, σας ευχαριστούμε μεγάλο πάρα πολύ. Μεγάλο θέμα και σε εξέλιξη. Τεράστιο θέμα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Νάντζελα Ζούγρα, να συνδεθούμε μαζί της, διότι υπάρχει μια παράσταση διαμαρτυρίας των εργαζομένων στην Εθνική Ασφαλιστική. Έλα, Νάντζελα. Καλημέρα. 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 Βρισκόμαστε λοιπόν στα γραφεία της Εθνικής Ασφαλιστικής, εδώ στη Συγκρού, στο ύψος του Νέου Κόσμου. Δύο λόγια έτσι εισαγωγικά για να μπουν στο κλίμα και